Γεια σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο μάθημα Tango σε μορφή podcast. Ονομάζομαι Αντρέ Φράνκο και είμαι ευτυχής που θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Σήμερα θα έχουμε εξηγήσεις με επεξηγηματικά βίντεο, οπότε κρατήστε την προσοχή σας στις εικόνες και ας ξεκινήσουμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη της τεχνικής στο Tango. Θα μελετήσουμε ένα πολύ ειδικό έννοια, ουσιώδη για να επιτύχουμε ένα όμορφο, εκφραστικό και μουσικό χορό. Στον ερωτικό κόσμο του τάγκο, το θεμελιώδες πρότυπο που υποστηρίζει ολόκληρο το χορό είναι το εξής, και προσέξτε το. Το πρότυπο είναι η ικανότητα να είστε σταθεροί, πάνω στον ίδιο άξονα, με άνεση και σταθερότητα. Να είστε σταθεροί και άνετα στάση πάνω στον άξονα είναι αυτό που καθιστά δυνατή την εκτέλεση των κινήσεων, με ισορροπία, σταθερότητα, εκφραστικότητα, δύναμη και έλεγχο. Η εκφραστική δυνατότητα, ουσιαστικά, κάθε χορός ξεκινά με την ικανότητα να παραμένετε σταθεροί πάνω στον ίδιο άξονα, είτε για ένα δευτερόλεπτο, είτε για περισσότερο χρόνο. Στο τάγκο, βρίσκουμε πολλές στιγμές παύσης, όπου η μουσική μας προσκαλεί να βυθιστούμε στη μελωδία της, να αισθανθούμε κάθε νότα να χτυπά στα σώματά μας. Σε αυτές τις στιγμές αναστολής, είναι κρίσιμο το σώμα να παραμένει χαλαρό και κεντραρισμένο πάνω στον άξονα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια σταθερότητα που μας επιτρέπει να απολαύσουμε τη μουσική στην πληρότητά της, αλλά μας εξοπλίζει επίσης για μια πιο τέλεια εκτέλεση της επόμενης κίνησης. Επιπλέον, στο μέσο των ρευστών και έντονων κινήσεων του τάγκο, υπάρχει η συνεχής ανάγκη να βρείτε τον άξονα μεταξύ κάθε βήματος, κάθε αλλαγής κατεύθυνσης. Ακόμα και σε μια ρευστή περπάτηση, είναι σημαντικό να βρείτε τον άξονα μεταξύ κάθε μετακίνησης. Αυτή είναι η στιγμή της δυναμικής ισορροπίας, όπου η τεχνική εκδηλώνεται στην πιο καθαρή ουσία της. Η έβρεση του άξονα δεν είναι μόνο ένα θέμα καλής θέσης, αλλά και της σωστής εκφόρτωσης της ενέργειας, σε σύνδεση με το έδαφος, με το σύντροφο και με τη μουσική. Συνεπώς, η μάθηση για το πώς να αναλάβετε με ακρίβεια τον ίδιο σας τον άξονα είναι τόσο σημαντική όσο και η μάθηση των κινήσεων και των μετακινήσεων αυτών καθ' αυτών. Σήμερα θα μελετήσουμε την κατάλληλη θέση για να βρείτε σταθερότητα και άνεση στον άξονα στο τάγκο. Ας προχωρήσουμε στην πράξη. Ενώ είστε όρθιοι, φυσικά, πρέπει να χαλαρώσετε το σώμα, να το κρατήσετε ελαφρώς όρθιο, πάνω στον ίδιο σας τον άξονα, με το βάρος να εκφορτώνεται φυσικά στο έδαφος. Το βάρος μας θα είναι εκφορτωμένο στην πτέρνα, έτσι, η περιοχή των μεταταρσίων θα λειτουργεί μόνο ως μια απαλή υποστήριξη. Πρέπει να μάθουμε να βρούμε την πιο άνετη, σταθερή και φυσική θέση, όσο είναι δυνατόν. Αυτή η θέση θα ονομάζεται στο τάγκο θέση αναμονής ή περιμένοντας. Τα γόνατα πρέπει επίσης να είναι ελαφρά χαλαρωμένα, αλλά όχι κυρτωμένα. Εξασκηθείτε να βρείτε αυτή τη θέση, χαλαρώστε καλά, μετά το χαλάρωμα, κινήστε το σώμα σας, προσπαθώντας να χαλαρωθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάντε αυτό πολλές φορές. Κάντε αυτό πρώτα σταθερά, στη θέση σας. Όταν αισθανθείτε ότι είναι φυσικό και ασφαλές, σταθερό και άνετο, κάντε βήματα προς διάφορες κατευθύνσεις, μετά από κάθε βήμα, προσπαθήστε να ξαναβρείτε αυτή τη θέση αναμονής ξανά, αρχικά, ως άσκηση, κουνήστε το σώμα σας μετά από κάθε βήμα, για να αισθανθείτε χαλαρότητα. Στη συνέχεια επαναλάβετε την άσκηση, αλλά χωρίς να κουνάτε. Εξασκηθείτε να μετακινήσετε προς διάφορες κατευθύνσεις. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να βρείτε αυτή τη θέση αναμονής μετά από μια μετακίνηση, τόσο καλείτε. Ρίθα είναι η ισορροπία σας, η σταθερότητα σας, η μουσικότητά σας και η τεχνική σας. Αυτή είναι η άσκηση του σημερινού μαθήματος. Να ανακαλύψετε τη θέση και να εξασκηθείτε πολλές φορές για να επιστρέψετε σε αυτή τη θέση μετά από μετακινήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτή η στιγμή αναμονής, χαλάρωσης πάνω στον άξονα, δεν είναι απλώς μια παύση στο χορό. Είναι ένα στιγμιότυπο προετοιμασίας και συγκέντρωσης, όπου γεμίζουμε με μουσική, περιμένοντας την κλίση για την επόμενη κίνηση. Ενώ βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση αναμονής, είναι σαν να είμαστε σε αρμονία με τη μουσική του σύμπαντος, έτοιμοι να μετατρέψουμε την έκφραση σε κίνηση. Συνεπώς, απολαύστε αυτή τη στιγμή αναμονής, αυτό το σημείο συνάντησης μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μεταξύ μουσικής και κίνησης. Γιατί εδώ, σε αυτή την απλή και δυναμική θέση, πάνω στον ίδιο σας τον άξονα, βρίσκουμε την ουσία του τάγκο, όπου κάθε νότα, κάθε ακόρντο και κάθε βήμα αποτελούν μια βαθιά κοινωνία μεταξύ σώματος, ψυχής και μουσικής. Εξασκηθείτε σύμφωνα με τις οδηγίες και στη συνέχεια προχωρήστε στο επόμενο μάθημα. Τώρα που καταλαβαίνετε το έννοια, επιστρέψτε στο βίντεο που ανοίγει αυτό το μάθημα και παρατηρήστε πόσες στιγμές παύσης υπάρχουν σε αυτόν τον χορό.
Γράψτε στα σχόλια τι σκέφτεστε για το μάθημά μας, κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι και μοιραστείτε το περιεχόμενο με άλλους λάτρεις του τάγκο. Σας ευχαριστώ πολύ.